Είναι στο τηλέφωνο ο εκπρόσωπος του Τριφυλίου, Ανδρέας Δημητρίου. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ανδρέα. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας, είπε ο Κυριάκος Δημητρίου. Δέχθηκαν την πίεση, τα είπαμε. Είδαμε μια Ομόνοια με ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο αυτή τη φορά, όμως δεν πήρε βαθμό. Και είναι βαθμοί που μετράνε στο τέλος της ημέρας. Είχατε και κάποια παράπονα για τη διαιτησία γενικότερα. Εντάξει, Κατερίνα, κοίταξε, η στεναχώρια μας σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερη, διότι άδικα χάσαμε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια από τις πιο ποιοτικές και πιο εμπειρές ομάδες του πρωταθλήματος. Από το παιχνίδι δικαιόμασταν το λιγότερο την ισοπαλία βάσει της απόδοσης των δύο ομάδων. Αυτό είναι άλλωστε κάτι που σχολιάστηκε σχεδόν από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σχολιαστές του χθεσινού αγώνα. Όμως αυτή η στεναχώρια που όλοι νιώσαμε μετά το τέλος του αγώνα, είμαστε βέβαιοι ότι θα μετατραπεί σε ακόμη μεγαλύτερη θέληση για να συνεχιστεί αυτή η βελτίωση της ομάδας, ώστε σταδιακά να φτάσουμε σε σημείο που να ικανοποιούμε τον κόσμο με την απόδοση της ομάδας, αλλά και από βαθμολογικής πλευράς, μέσα από συνεχόμενες νίκες, να προωθηθούμε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Από το χθεσινό παιχνίδι κρατάμε την ομαδική και ατομική πρόοδο που παρατηρήθηκε. Ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ομάδας και αυτό το στοιχείο δίνει αισιοδοξία εν ώψη της συνέχειας. Η χθεσινή εμφάνιση ήταν ένα βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε να πορευτούμε. Ωστόσο, απέχει ακόμη αρκετά από την εικόνα που στοχεύουμε να έχει η Ομόνοια. Η ομάδα μας έπαιξε πιο δομημένο ποδόσφαιρο σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, είχε καλύτερο ρυθμό, είχε την κατοχή της μπάλας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το 56% ποσοστό κατοχής και τις 8 τελικές προσπάθειες, η μία εκ των οποίων ήταν μπλοκάρι. Ειδικά να λογιστεί κανείς πως ο Απόλλωνας στα δύο προηγούμενα ντέρπι που έπαιξε με ΑΕΛ και ΑΕΚ είχε καλό ποσοστό κατοχής μπάλας και είχε δεχτεί ελάχιστες τελικές προσπάθειες. Δυστυχώς, αν και η ανασταλτική μας λειτουργία σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια ήταν καλύτερη, εν τούτης δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε κάποια λάθη που στην τελική σε παιχνίδια ντέρπι απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους δυστυχώς στοιχίζουν και μας στοίχησαν στο χθεσινό παιχνίδι. Αναφέρεσαι στο πρώτο γκολ, Ανδρέα, έτσι. Ναι. Δέχθηκε η ομάδα. Ναι, εντάξει. Και τα δύο γκολ με λίγη περισσότερη προσοχή έχουμε την εντύπωση ότι μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Έχετε παράπονο για τη φάση εκείνη στο πέναλτι? Γιατί φάνηκε εκ των υστέρων ότι δεν ήταν πέναλτι. Θα τοποθετηθώ, Κατερίνα, για τη δυσία. Απλά να ολοκληρώσω την τοποθέτηση για το παράγωνο ναι. Λόγο πάλι. Αν θυμάστε καλά, λέγαμε την εβδομάδα που προηγήθηκε πως θέλαμε να δούμε μια βελτιωμένη εικόνα από την ομάδα. Και αυτό το είδαμε. Το αποτέλεσμα ασφαλώς δεν ικανοποιεί κανένα, διότι η Ομόνοια πάντα παίζει για να κερδίζει τα παιχνίδια της και δεν συμβιβάζεται με οτιδήποτε άλλο. Και αυτό φαίνεται και από τα συναισθήματα που νιώσαμε όλοι μετά το τέλος του αγώνα. Ξέραμε όμως πως μέσα σε 5-6 μέρες Δεν μπορούσε να σημειωθεί εντυπωσιακή βελτίωση όσον αφορά την απόδοση της ομάδας, ούτε να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Όμως, κάναμε ένα θετικό βήμα και πιστεύετε πως μέσα από τα παιχνίδια η ομάδα σταδιακά θα αποκτά την απαιτούμενη μειογένεια, θα αποκτά ισορροπία όσον αφορά τα επίπεδα αγωνιστικής ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών και οι αρκετοί νεαροί που έχουμε στην ομάδα θα μπορέσουν σιγά σιγά να προσαρμοστούν στις συνθήκες που υπάρχουν στην Ομόνοια. Και πλέον οφείλουμε να δείξουμε συνέπεια καθώς και άμεση αντίδραση με επιστροφή στις νίκες από το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ανόρθωση. Δεν θέλουμε να δούμε ξανά πισωγύρισμα στις εμφανίσεις μας. Θέλουμε να κτίσουμε στην χθεσινή παρουσία και από εδώ και μπρος να κάνουμε βήματα μόνο προς την κατεύθυνση που θέλουμε να φτάσουμε. Όμως επαναλαμβάνουμε για να μην παρεξηγηθεί από κανένα ότι αναγνωρίζουν όλοι στην ομάδα πως το εκτόπισμα της Ομόνοιας επιβάλλει παρουσίες που ακόμη απέχουν σημαντικά από την χθεσινή.
αυτό είναι ξεκάθαρο και θέλουμε να πάει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέμε. Όμως δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε την βελτίωση που σημειώθηκε και από εκεί και πέρα υπάρχει πίστη πως μέσα από την δουλειά που γίνεται ο χρόνος θα δουλεύει υπέρ της ομάδας και επιπλέον μέσα από τον μακροχρόνιο σχεδιασμό που υπάρχει η ομάδα θέτει ως στόχο την συνεχή της ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και μέσα από κάθε μεταγραφική περίοδο να συμπληρώνει το ρόστερ της και να ανεβάζει το επίπεδο της. Όσον αφορά για λίγη ευκαιρία, Κατερίνα, για να επανέλθω στο ερώτημα που μου έκανες, εστιάζουμε σε τέσσερα σημεία την όποια αναφορά έχουμε να κάνουμε για την διαιτησία. Το πρώτο, στην φάση του πέναλτι του Απόλλωνα, φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Φάνος παίζει την μπάλα και όχι τον αντίπαλο. Το δεύτερο σημείο αφορά τον χρόνο καθυστέρησης. Θα έπρεπε να κρατηθεί περισσότερος χρόνος. Νομίζω αυτό λέξει για από όλους και για αυτό το θέμα. Ναι. Αν υπολογίσουμε την διακοπή, η οποία ήταν περίπου 8 με 9 λεπτά, σύν τις 6 αλλαγές που έγιναν, σύν τις καθυστερήσεις μέσα στον αγώνα, σύν τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στον χρόνο καθυστερήσεων. Στις καθυστερήσεις, τουλάχιστον 16 λεπτά. Βεβαίως. Στις καθυστερήσεις, το 10 λεπτό των καθυστερήσεων, μακάρι να παίξει από σφρόνα 2 λεπτά. Οπότε, το τρίτο σημείο έχει να κάνει με κάποιες περιπτώσεις που δεν αφαιρέθηκε πλεονέκτημα στην ομάδα μας για να ολοκληρώσει η υποσχόμενη επιθετική της προσπάθεια και σταματούσε η φάση για να δοθεί φάουλ υπέρ της ομάδας μας. Ενώ εστιάζομαι και στον πειθαρχικό έλεγχο. Οπότε αυτά είναι τα τέσσερα σημεία στα οποία εστιάζομαι μέσα από την διαιτησία, την επανέναξη του πρωταθλήματος και το πιο σημαντικό, να κερδίσουμε την ανόρθωση. Ναι. Η διακοπή πόσο, λόγω υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας, πόσο ωφέλιμη μπορεί να θεωρηθεί? Για μας θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμη αυτή η διακοπή. Καταρχήν θα έχουμε τον χρόνο να αξιολογήσουμε, ξεπεράσει το πρόβλημα του και να αφέσει αυτό στη διάθεση του προπονητή στο παιχνίδι με την ανόρθωση. Σύμφωνα στις εκτιμήσεις που υπάρχουν από το ιατρικό μας team, ο Μάριν θα είναι σε θέση να τεθεί στη διάθεση του προπονητή για το παιχνίδι με την ανόρθωση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός πως ένα παιδί που αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ομόνιας, ο Φάνος ο Κατελάρης, έπαιξε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα σε αγώνα της Ομόνιας χθες. Αυτή ήταν η αρχή για τον Φάνο και είμαστε βέβαιοι πως με τον τρόπο που δουλεύει, με την μεγάλη θέληση που έχει και με τα χαρακτηριστικά του, τόσο σαν άνθρωπο όσο και σαν ποδοσφαιριστή, έχει όλες τις προοπτικές για να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο ο Φάνος ο νεαρός παίκτης της ομάδας. Για παράδειγμα, χθες είχαμε τον Παναγή 21 χρόνων, ο Κωνσταντινίδης 22, ο Φάνος 20, ο Τουρέ 22, ακόμα και ο Άρης ο Ελίδης 25, ο Ρουσιάς ο Μπίγα Λαγή 24, ο Αγκάγιεφ 24. Η πιο έμπειρη της ομάδας, ο Σέρι ήταν 27, ο Χριστοφή 28. Πάντως, Ανδρέα, πάνω σε αυτό που λες, πολλές φορές ο κόσμος της Ομόνιας έχει αυτό το παράπονο, να το πω έτσι, και λέει γιατί δεν ρίχνουν τα παιδιά της Ομόνιας στους νέους ποδοσφαιριστές όταν δεν απέδειγαν το καλό ποδόσφαιρο. Το άκουγα συχνά και μέσα από το πρόγραμμα των ακροατών αλλά και εκτός αέρα πολλές φορές, γιατί δεν βάζει τον ένα, γιατί δεν βάζει τον άλλο, και κυρίως είχε να κάνει με τα παιδιά της Ομόνιας που προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας. Ναι, κοιτάξτε, γίνεται προσπάθεια αυτά τα παιδιά που έρχονται από την Ακαδημία της ομάδας να ετοιμαστούν και όταν για πρώτη φορά μπουν στο γήπεδο να είναι σε ένα καλό επίπεδο, διότι η πρώτη παρουσία κάποιου παιδιού στην Ενδεκάδα της Ομόνιας είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως για την ψυχολογία του. Δηλαδή πρέπει να μπει μέσα όταν θα νιώθουν και οι προπονητές ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στο επίπεδο της ομάδας και τον αγώνα. Και χθες ο Φάνος, ναι, ανταποκρίθηκε σε ένα καλό βαθμό. Είχε την ατυχία να ήταν μέσα στις δύο φάσεις που δεχτήκαμε τον γκολ, όμως η γενική του παρουσία νομίζω ότι παίρνει θετικό πρόσημο. Αναλογιστεί κανείς όταν κάνει το πούδο του με την ομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα παιδιά που περιμένουν. Για παράδειγμα, αν πιάσω Παναγιώτου, είχε την άτυχη στιγμή να τραυματιστεί σοβαρά και έτσι δεν θα μπορέσει να παίξει τους επόμενους 2-3 μήνες.
Για παράδειγμα, επειδή γίνεται λόγος για την παραχώρηση του οικονομίου υποσχετική και γιατί δεν έμεινε στο ρόστερ για να παίξει. Αυτή είναι μια άποψη που είναι απόλυτα σεβαστή και στην τελική αυτό που μένει είναι επιλογές των προπονητών. Για παράδειγμα, για την θέση εκείνη επιλέχθηκε, μάλλον αποφασίστηκε πως θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει στο ρόστερ ο Ανδρέας Φραγκέσκου, ένα παιδί που αναδείχθηκε μέσα από τα σπλάχνα της Ομόνοιας, τον Εκαδημία της ομάδας, που δείχνει, έδειξε στους προπονητές ότι δικαιούταν να του δοθεί αυτή η ευκαιρία να μείνει εκεί στο ρόστερ της ομάδας και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στη συνέχεια μέσα από την παρουσία του στους προπονητές. Λοιπόν, οπότε, να συντομεύουμε, Ανδρέα μου, γιατί περιμένει και εδώ. Απλά να πω πως επενθυμίσω ότι έγινε η πρόσληψη του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, του Δανού τεχνικού διευθυντή της Ακαδημίας, με συγχωρείτε, του κ. Φέντμπεργκ, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να ανέβει επίπεδο η Ακαδημία, να διορθωθούν οι όποιες αδυναμίες υπάρχουν, να αναπτυχθεί περαιτέρω η Ακαδημία μέσα από τις εμπειρίες που έχει ο κ. Φέντμπεργκ από ένα ανώτερο επίπεδο που έχει δουλέψει, με στόχο αυτό ακριβώς. Να βγουν παιδιά μέσα από την Ακαδημία και σιγά σιγά να μπουν όπως έκανε χθες για παράδειγμα. Να είσαι καλά, Ανδρέα Δημητρίου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις. Αρκετά και ενδιαφέροντα, είπε ο εκπρόσωπος της Ομόνοιας.